Δεν είναι έκπληξη, γιατί μας το έχεις πει πολλές φορές ότι είναι κάτι που θέλεις πραγματικά, κατεβαίνεις επιτέλους στην πολιτική. Ακριβώς. Λοιπόν, και είσαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Πειραιά. Ακριβώς. Με το συνδυασμό. Πειραιάς νικητής με το Γιάννη Μωραβή. Πότε είπες ήρθε η ώρα, κατεβαίνω υποψήφια? Τώρα, μιλώντας για τις δημοτικές ευλογές, η απόφαση πάρθηκε πολύ τελευταία στιγμή. Είχα άλλα πλάνα, είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου, αλλά μου έγινε η πρόταση και επειδή εκτιμώ πάρα πολύ και προσωπικά το Γιάννη Μόρελ και το έργο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, αποδέχτηκα με χαρά την πρόταση γιατί θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω. Τι άλλο πλάνο είχε στο μυαλό σου που άλλαξε? Κοίταξε να δεις. Σκεφτόμουν τις βουλευτικές εκλογές και με την τελευταία μου υποψηφιότητα την προηγούμενη δεκαετία με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Οπότε τα πλάνα μου ήταν εκεί. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του άντρα σου όταν του είπες, Κυριάκο, θα κατέβω υποψήφια δημοτική σύμβουλος? Ο Κυριάκος είναι πολύ υποστηρικτικός και νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις. Ο Κυριάκος χαίρεται που είσαι εσύ με τα παιδιά σας και που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να έχετε μια γυναίκα να σας βοηθάει. Του αρέσει. Σίγουρα θέλει και προσπαθεί να με πείσει να πάρω βοήθεια με την έννοια ότι πες βρε παιδί μου στη μάνα σου να έρθει, αφού θέλει, πες τη μάνα μου να έρθει, γιατί και η μητέρα μου και η μητέρα του είναι πάντα πρόθυμες και πάντα έτοιμες να εξυπηρετήσουν. Θέλει πάντα να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να βοηθήσει. Επειδή όμως είμαι τόσο εγώ, πώς να σου το πω, control freak και θέλω να τα ελέγχω όλα εγώ, είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, μόνο όταν πραγματικά το έχω ανάγκη θα πω στη μητέρα μου ή στην πεθερά μου να έρθουν να με βοηθήσουν. Σου λείπει κάτι σε αυτή τη φάση της ζωής σου? Το μόνο που μου λείπει στη ζωή μου είναι ο πατέρας μου, τίποτα άλλο. Το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, μόνο ο πατέρας μου λείπει από τη ζωή μου. Θα ήθελα τόσο πολύ να έχει γνωρίσει τα παιδιά μου, να έχει γίνει παππούς, να ήταν στο γάμο μου. Είσαι μια γυναίκα που έχει ζήσει το modeling σε πολύ ωραίες στιγμές και το έζησες κάνοντας τον κύκλο σου και κλείνοντάς τον πολύ γλυκά. Παρακολουθώντας τώρα τις κοπέλες που προσπαθούν να κάνουν και εκείνες modeling, βλέπεις μεγάλες διαφορές? Έχει αλλάξει όμως όλη η αγορά. Και η παγκόσμια αγορά και ακολουθεί και η ελληνική αγορά. Όταν δουλεύαμε εμείς σε αυτό το χώρο, ο χώρος αυτός ήταν πολύ έτσι, να σου το πω, στην πρώτη σειρά. Γενικά ο κόσμος ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το χώρο της μόδας. Τώρα θεωρώ ότι έχει αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Έχει αλλάξει όμως και η εποχή. Ένα reality, μια εκπομπή στην τηλεόραση μπορεί να ανοίξει τις πόρτες για μια καλή καριέρα για ένα μοντέλο? Ίσως για κάποια κορίτσια ναι. Mm-hmm. Το πιστεύω. Τόσο από την πολιτική, η τηλεόραση είναι ένας χώρος που συνεχίζει να σε ενδιαφέρει, γιατί έχεις κάνει κάποια πράγματα. Πάντα με ενδιαφέρει και πάντα θα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με την εκπομπή που έκανα που αφορά τους γονείς και τα παιδιά μας. Μου τέριαξε τόσο πολύ και μου άρεσε όταν την έκανα αυτή την εκπομπή και συνεχίζει να μου αρέσει. Και αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα την ξανά έκανα. Τα παιδιά σου ασχολούνται με τον αθλητισμό. Μου είπες όμως κάτι για τη Ρία, το οποίο εγώ δεν το ήξερα και το βρίσκω πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό. Ασχολείται με. Με την καλλιτεχνική κολύμβηση, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό άθλημα, αλλά εξαιρετικά απαιτητικό, όπως είναι και η ρυθμική, ας το πούμε. Έχετε σχέση εμπιστοσύνης, να υποθέσω, έτσι? Δεν χρειάζεται η μαμά να ψάχνει κινητά και δεν το να παρακολουθεί. Ποτέ. Καταρχήν δεν έχουν social ακόμα. Δεν τους αφήνω. Έχουμε θέματα με αυτά, ότι είμαι πολύ καταπιεστική. Δεν έχουν δικό τους λογαριασμό. Ναι. Φέτος έχουμε πει ότι ο Στάθης θα κάνει. Γιατί πρώτα κάνει ο Στάθης και μετά ακολουθεί η Ρία. Κατάφερες να μην έχουν λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, αυτό είναι άθλος. Κατάφερα να πάρουν κινητό πρώτη γυμνασίου και να μην έχουν ακόμα social media. Εσύ είσαι ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα? Όχι όσο θα έπρεπε. Τι εννοείς θα έπρεπε? Θα έπρεπε με βάση αυτό που γίνεται. Με βάση αυτό που θέλει ο κόσμος. Ναι. Που θέλουν αυτοί που σε ακολουθούν, που σε θαυμάζουν. Μια πολύ όμορφη γυναίκα δεν αλλάζει στον χρόνο. Εσύ στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα και έχοντας αφήσει το modeling, νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσες ίσως, έχεις έτσι αγωνία για την εικόνα σου, ασχολείσαι περισσότερο από ό,τι ασχολείται μια άλλη γυναίκα της γενιάς σου? Η σχέση με την εικόνα μου είναι πολύ περίεργη. Ποτέ δεν μου άρεσα πάρα πολύ. Ποτέ δεν είπα, ξέρεις, να κοιτάξω τον εαυτό μου, θα να πω του σου κοπελάρα. Τι δεν σου άρεσε? Πάντα έβρισκα κάτι. Κάτι. Κοιτώντας τώρα πίσω στα χρόνια, λέω, μα καλά, πόσο ηλίθια ήμουνα. Μια χαρά ήμουνα, κούκλα ήμουνα. Πώς δεν το βλέπα αυτό? Λέμε με τις φίλες μου, με τη Ρέα, με την Κάλλη, με την Άντζη. Λέμε, πόσο ηλίθιες ήμασταν, παιδί μου. Δηλαδή, πώς αισθανόμασταν τότε μέσα σε αυτό το χώρο? Αισθανόμασταν πάντα, είχαμε πάντα ανασφάλειες. Πάντα. Ήμασταν πάντα ανασφαλείς με την εικόνα μας. Κοιτώντας τώρα πίσω λοιπόν και κοιτάμε τις φωτογραφίες μας, τις στέλνουμε γιατί έχουμε ένα group στο WhatsApp και στέλνουμε μήνυμα μία στην άλλη. Γελάμε. Νόνο μου, σου εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως στη ζωή. Ευχαριστώ.
και στην προσπάθειά σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.